Και μιας και μιλήσαμε λίγο και για το λάδι, πείτε στον αρχηγό σας την επόμενη φορά που θα κάνει σποτάκι να συγκρίνει τουλάχιστον παρεμφερή προϊόντα, όχι κανονικό λάδι με βιολογικό και σε διαφορετικές συσκευασίες, διότι μπορεί μεν επιτυχημένος επιχειρηματίας να είναι, αλλά για λαδέμπορα δεν κάνει. Κατάρα στο λαδέμπορα! Για να καταλάβετε τώρα τι επίπεδο πρωθυπουργό έχουμε. Σχολίασε ότι η ανάρτηση στα social media του Στέφανου Κασελάκη αφορούσε διαφορετικά και ανώμια είδη λαδιού. Τι ψάξαμε λιγάκι, μήπως έγινε κάποιο λάθος, και διαπιστώσαμε ότι η σύγκριση τιμών στην Ελλάδα και στη Γερμανία ήταν σε βιολογικό ελαιόλαδο. Και μάλιστα στη Γερμανία 10,69 ευρώ τα 750 ml, στην Ελλάδα 15,17 ευρώ. Τον πείραξε η αποκάλυψη και είπε τέτοιο άστοχο σχόλιο, ας μην πω ψέμα, άστοχο, δηλαδή δεν είδε καν γιατί πράγμα μιλάμε, μόνο να πει κάτι, μια εξυπνάδα. Το καταθέτω λοιπόν και αυτό, την ανάρτηση, για να μην δημιουργούνται, αν θέλετε, τέτοιες παρερμηνίες. Αλλά επειδή λείπει ο κύριος Πρωθυπουργός, θέλω το πω στον κύριο Σκρέκα. Κύριε Σκρέκα, μεταφέρετε το αν θέλετε στον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν περίμενα ότι ένας ελαιοπαραγωγός με τόσες ρίζες ελιές και με επιδοτήσεις για τις ελιές δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το βιολογικό λάδι και ποιο δεν είναι. Δεν το περίμενα, κύριε Σκρέκα. Δεν το περίμενα. Φάε λάδι και λαβράδι. Είναι μια εκπομπή με πολύ λάδι. Για να γλιστράει καλύτερα.